πάει καλά, αλλά έβαλα μυαλό στα 40, ενώ ότι κατάλαβα ό,τι μηχανάκι και να πάρω, και ισχύει για όλους αυτό, όχι μόνο για μένα, σε ένα μήνα, δύο το πολύ το έχεις συνηθίσει, το έχεις βαρεθεί, θες κάτι άλλο. Ας μην είναι πιο πολλά κυβικά, ας μην είναι ίδια κατηγορία, θες κάτι άλλο, το έχεις βαρεθεί. Πάντα σκέφτεσαι την πώληση και την αγορά ενός καινούριου, ακόμα και το έχεις ένα-δύο μήνες το μηχανάκι το καινούριο. Έτσι την πάτησα εγώ και μετά το CBR πήρα το Hornet, μετά το Hornet πήρα αυτό. Και ήδη, ρε παιδί μου, σκέφτομαι αν το πουλήσω αυτό, τι να πάρω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν γίνεται να πετάμε τα λεφτά μας έτσι. Μείνε με αυτό που έχεις, μάζευε λεφτά και κάντε κάτι άλλο. Μια χαρά μηχανάκι έχεις, γιατί να τον πουλήσεις να πάρεις άλλο? Δηλαδή, τρόμαξα λίγο. Γιατί να τον πουλήσεις και να πάρεις άλλο, αφού με το που πάρεις το άλλο θα το συνηθίσεις και θα θες πάλι άλλο? Κράτα αυτό που έχεις, χώστου λίγα λεφτά, βάλει μια εξάτμιση, ξέρω εγώ, μια ζελατίνα, οτιδήποτε, και αγάπησέ το, καθάρισέ το. Περιποιήσου το, βγάλε φωτογραφίες, κάνε ταξιδάκια, μάζεψε το χιλιόμετρα, 10, 15, 20, 25.000 χιλιόμετρα και αγάπησε το και μείνε με αυτό. Μείνε με αυτό, μην σκορπάς τα λεφτά σου στα μηχανάκια. Μάζεψέ τα, επένδυσέ τα, κάντα ό,τι θες. Το έχω κάνει αυτό το λάθος και το έχω καταλάβει, έπρεπε να πάω 40 για να το καταλάβω βέβαια. Πολλοί βρίσκεστε στην ίδια θέση και βλέποντας αυτό το βίντεο πιστεύω να σας επηρεάσω λίγο και να αγαπήσετε το όχημα που έχετε αυτή τη στιγμή και να μείνετε μαζί του και να μην το πουλήσετε, ώστε να μπείτε πάλι σε χρέη και να πάρετε άλλο. Και αν πρέπει, σώνει και καλά, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να πάρω άλλο, πάρε αυτό που αντέχει η τσέπη σου. Μην μπεις σε διαδικασία δανείου, 3, 4, 5, 7 χιλιάρικα δάνειο. Όχι, πάρε αυτό που μπορείς να πάρεις. Εάν δεν έχεις πολλά λεφτά, πάρε ένα μεταχειρισμένο, οκ. Okay. Ή αλλιώς περίμενε να μαζέψεις λίγα λεφτά. Μην μπλέξετε με δάνεια. Το έχω κάνει κι εγώ. Μεγάλο λάθος. Μία στραβή θα σου τύχει. Μία στραβή. Και μετά, τι κάνετε? Δανείζεστε από γνωστούς? Πες σε χτυπήσεις, χάσεις τη δουλειά σου, δεν βρίσκεις άλλη και ένα-δύο μήνες είσαι άνεργος. Γι' αυτό μην πλέκετε με τόσες παιδιά, γενικά όχι μόνο στα μηχανάκια. Μάζευε λεφτά και πάρ' τα όλα μετρητά. Έχει γκαζάκι το εργαλείο, κάτι κάνει. Για μαμά κάτι κάνει, εντάξει. Οπότε το μήνυμα του σημερινού βίντεο, παιδιά, είναι αγαπήστε ό,τι έχετε. Εγώ αγαπάω μαυρέλα, τέλος. Αγαπάω μαυρέλα, πάμε να δούμε τι κάνει από γκάζι τώρα. Μαλάκα. Πάει καλά, αλλά και μου αρέσει τρελά ο θόρυβος. Λοιπόν, ξεφεύγουμε από το point του βίντεο. Αυτά τα λίγα είχα να πω, παιδιά. Αγαπήστε αυτό που έχετε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, παιδιά. Γεια σας.